Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσες γιορτάζουν. Ακούμε καλά, Γιάννη? Εγώ δεν με ακούω καλά, αλλά δεν πειράζει, συνηθισμένα τα βουνά. Όπα, απ' την άλλη ξανακάτω, το που έκανες πριν. Πήγε, από εδώ πήγε τώρα, πάντα από εδώ. Ο, εκεί είσαι. Μην κουνηθείς. Όχι, μη φύγει. Όπα, όχι, τι γίνεται, παιδιά? Είμαστε που είμαστε για τα πανηγύρια. Έχουμε και τα ακουστικά μας, παιδιά, μας πήραν να... Τι κάνεις τώρα? Τώρα δεν ακούω καθόλου. Τώρα ακούω disco party. Τώρα κάτι ακούω. Άστο, άστο, γιατί θα πάθω... Μη σου πω ότι θα πάθω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Χρόνια πολλά, είπα. Ξαναλέω. Σε Κωνσταντίνους, σε Ελένες, να είστε γεροί και δυνατοί. Και εδώ, σε όλα τα παιδιά που έχουμε και γιορτάζουν σήμερα. Στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 με την ώρα για μπλε. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Ζάτσης. Το παλεύω με τη φωνή. Το γιατρό δεν μπορώ να τον ακούσω για φωνία που είπε. Αλλά τι να κάνουμε, θα την παλέψουμε, έτσι δεν είναι, Γιάννη μου? Γι' αυτό και σήμερα θα με βοηθήσει πάρα πολύ ο αδερφός μου, ο Χαρίλαος Χαρίτων, που θα είναι σε πολύ λίγο στην παρέα μας να μιλάει και εγώ να τον ακούω. Γιατί έτσι πρέπει. Έχουμε αρκετά να συζητήσουμε, κυρίως για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο. Βέβαια, το ποδόσφαιρο μόνο θετικά μπορείς να πεις, γιατί είναι κάτι που εμπνέει πάρα πολύ. Αυτή η προσπάθεια του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, η ψυχή, το πάθος, η μαγιά, τα guts που λέμε στα ελληνικά. Έτσι το λέμε, Γιάννη, στα ελληνικά, guts, για να μην πω άλλη λέξη. Τα αποτύπωσαν όλα, τα έβγαλαν όλα στον αγωνιστικό χώρο και έφεραν αυτό το 2-2 που τους έδωσε και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή και στα μπαράζ, που είναι, δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Με τίποτα, συγγνώμη, δεν μπορεί να συγκριθεί. Αυτό που έχει καταφέρει ο Ηρακλής, όχι μόνο να κατέβει στο πρωτάθλημα, όχι μόνο να παραμείνει στην κατηγορία, γιατί όσοι θυμάστε... Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, οπότε ήταν, όλοι λέγανε, το 99% το 100 που ασχολούνταν και ξέραν και καλά την κατηγορία, ότι με αυτά τα δεδομένα ο Ηρακλής έχει στόχο να μην είναι στους 7 που θα πέσουν. Όχι μόνο έκανε αυτά, όχι μόνο υπήρχε, όχι μόνο μας έκανε να πηγαίνουμε να τον βλέπουμε Κυριακές, εντός και εκτός έδρας, αλλά τερμάτισε και πρώτος μία αγωνιστική καν πριν το τέλος και τον μπαράζ. Γιατί το μάτς την Κυριακή στο Παραλίμνη είναι παντελώς αδιάφορο και το έκανε και με τρόπο εντυπωσιακό, καθώς είχε και παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, ξεκούρασε 6-7, αν θυμάμαι καλά, βασικότατα στελέχη ο Σπύρος ο Μπαξεβάνος, που τον είδα να τρελαίνεται με την καλή την έννοια και χάρηκα πάρα πολύ με την εικόνα να πανηγυρίζει έξαλλα αυτό το γκολ στο τέλος από τον Πτηνόπουλο. Για το μπάσκετ μόνο στενάχωρη κουβέντα μπορούμε να κάνουμε, πονάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ πονάει. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, διορθώστε με, πρέπει να είναι 8 τα έτη που ο Ηρακλής είναι στην Α2. Πονάει πάρα πολύ. Κοντά μας είναι ο Καρφόπουλος, ο χορηγός μας, με τα χρώματά του, τα βερνίκια του, τα ιταλικά του, διακοσμητικά, σε τιμές χοντρικής λιανικής, αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών, Καραολή Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και το νέο κατάστημα Κωνσταντίνου Καραμαλή 126. Θα πω τώρα καλησπέρα, θα ακούσω ευλαβικά 45 λεπτά το Χαρίλαο. Και θα του πω μετά καληνύχτα. Χάρη μου, τι γίνεται? Καλησπέρα, καλησπέρα Λεβέντη μου, περαστικά σου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Και στο αξιέραστο και θαλερό ακροατήριό σου. Αξιέραστο. Και θαλερό και θαλερό. Και θαλερό. Ένα ακροατήριο. Αχ, τι να σε κάνω. Το οποίο σε τιμά, μας τιμά και βέβαια να ενώσω και εγώ τις δικές μου ευχές για χρόνια πολλά σε Κωνσταντίνους, Ελένες και Κωνσταντίνες. Και Κωνσταντίνες, ναι, βέβαια. Όπως και σε Έλενους, έτσι. Έλενους. Προσφάτως το έμαθα ότι υπάρχει ανδρικό όνομα Έλενος που γιορτάζει Κωνσταντίνου και Ελένης. Από πού προκύπτει τώρα αυτό? Ότι είναι το αρσενικό του Ελένη. Και εγώ δεν το πίστευα, φίλε. Είναι απίστευτα αυτά που γίνονται με τα ελληνικά ονόματα. Ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε. Όχι, δεν θα ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν θα ξεκινήσουμε. Α, συγγνώμη. Θα ξεκινήσουμε από το μπάσκετ, για το οποίο σήμερα έχω μια τεράστια ικανοποίηση. Σε φνιδιάζω. Ικανοποίηση. Για το ότι παραμένει ο Δρακόπουλος. Βεβαίως, το φοβόμουν πάρα πολύ, Γιώργο. Mm. Το φοβόμουν πάρα πολύ. Και όσοι βιαστούν και πούνε
Δρακόπουλε, και που ήσουν εδώ, τι έκανες, μας κούρασες, τα ίδια λάθη, τα ίδια και τα ίδια, το ένα το άλλο και τα λοιπά. Να τους θυμίσουμε ότι δεν βρίσκεται, δηλαδή ακόμη και αν πούμε ότι θα γινόταν και το μπάσκετ, θα έμπαινε και το μπάσκετ σε ένα καθεστώς εράνων συναυλιών, αναζήτησης ανθρώπων από την Αμερική να τσοντάρουν και μαζέματος ευρώ-ευρώ, θα πω ότι δεν βρίσκονται για όλα τα τμήματα Μάκης Καλαϊτζίδης και συνεργάτες. Το Βόλι προσπαθεί να βιοποριστεί με αυτόν τον άχαρο και αχάριστο τρόπο, αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι που το τρέχουν. Τουλάχιστον η παρουσία του μεγάλου Λαφέρ, θα το παραδεχτώ και εγώ και είμαι πρώτος, Θόδωρου Δρακόπουλου, αλλά του τελευταίου και του μοναδικού των επενδυτών, των πραγματικών χρηματοδοτών τμήματων του Ηρακλή, νομίζω ότι κρατάει τουλάχιστον ζωντανό, έχει κρατάει σε παλμούς στη ζωή, σε επαφή με τη ζωή ολόκληρο το τμήμα. Και πάντοτε έχουμε την ελπίδα ότι θα ξημερώσει μια χρονιά που τα λάθη θα είναι τόσο περιορισμένα, τα αποτελέσματα θα έρθουν τόσο ευνοϊκά και θα μπορέσουμε μέσα από τα play-offs, γιατί όλα εκεί κρίνονται, όχι βέβαια φέτος, φέτος όλα κρίθηκαν από το περασμένο καλοκαίρι, να μπορέσει η ομάδα κάποια στιγμή να εξασφαλίσει την άνοδο. Και αν θέλεις, να ξεκινήσουμε με μια υποψία είδησης την εκπομπή σου. Μπορείς να το κόψεις το συγκεκριμένο σημείο, ο ραδιοσκηνοθέτης. Γιάννη, κόψτε. Το καγκουρό της ραδιοσκηνοθεσίας μπορεί να κόψει το συγκεκριμένο σημείο. Όχι να κόψει τον Χαρίλαο. Μου λέει να τον κλείσω. Ναι, καλό. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι το διανοήθηκε ο Γιάννης. Αυστραλέζικο χιούμορ ήταν αυτό. Ναι, λοιπόν. Γιατί θα το μνημονεύουμε πολύ αυτό που θα πω τώρα αργότερα. Κάτσε, είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, οπότε θα το θυμάμαι, Χαρίλα. Στο αμέσως προσεχές διάστημα, Γιώργο, θα βαρεθούμε να κάνουμε κακόγουστο χιούμορ εσύ και εγώ, λέγοντας, «Ωχ, τι κρίμα, άλλο ένα παιδί που μας έβγαλε μάτια πέρσι και φέτος ξέρουμε ότι θα σέρνεται». Να πω λοιπόν, Γιώργο, ότι τις επόμενες μέρες, στο προσεχές διάστημα, ο κόσμος του Ηρακλή θα ακούσει ονόματα παικτών που θα έρθουν στην ομάδα μπάσκετ και θα είναι παίκτες τους οποίους φέτος θαυμάσαμε και παίκτες οι οποίοι μας έκλεισαν το σπίτι, κοινώς είπιν. Και θα πω ένα... γίνεται κάθε χρονιά δηλαδή και δεν μας γεννεί, ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να μας βγουν. Θα πω ένα παράδειγμα που μπορεί να μην είναι ο συγκεκριμένος που αναφέρεσαι, αλλά με φαντάζομαι σε τρεις μήνες, όχι τρεις, παραπάνω, γιατί έχει και καλοκαίρι, με φαντάζομαι μαζί με τον Χαρίλαο να λέμε «Ρε συ Γιώργο, ρε συ Χαρίλαε, αυτός ο Ματαλόν π.χ. τι καλός που ήταν πέρυσι και τώρα με τη φανέλα του Ηρακλή δεν μπορεί να στρίψει και να βάλει καλάθι». Θα λέμε πολλά, θα λέμε κάτι πολλά. Τέτοιο δεν θα λέμε, κάτι τέτοιο θα λέμε. Θα λέμε πολλά, θα λέμε πολλά, θα λέμε πολλά και ακόμη πιο ακραία. Και μακάρι να μην τα λέμε, δηλαδή επιτέλους κάποιος που μας έβγαλε μάτια, που μας έκλεισε το σπίτι, να παίξει και σε εμάς μπάσκετ, έτσι. Να παίξει και σε εμάς μπάσκετ. Του χρόνου έχει ήδη στο σήμερα και στο αύριο που εξακολουθούμε να έχουμε παλμό. Όσο και αν λέμε Δρακόπουλε και που ήσουν εδώ πάλι τα ίδια κάνεις. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, παρένθεση. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι στο Ιβανόφιο ή να περνάει έξω από το Ιβανόφιο που να μην του έχει πει αυτά που λέει όλος ο κόσμος, ότι «Πρόεδρε, μην είσαι υπεραισιόδοξος, πρόεδρε, μην κάνεις τέτοιες δηλώσεις, πρόεδρε, μην κάνεις αυτά τα λάθη». Και πήγε παραμονή του αγώνα με την Πάτρα, ότι με αυτό το χαρούμενο το στυλ του, με τη διάθεση έτσι την αισιόδοξη, θα κάνουμε μία νίκη μες στην Πάτρα και είμαστε στην Α1. Να πω κι άλλα δύο οντεσού. Ναι, πες άλλα δύο. «Πρόεδρε, μην μπλέκεις με το ποδόσφαιρο». Ναι, καλά. Πρόεδρε, άσε την Α1 και τον Πανιόνιο. Κάνε ομάδα για την Α2. Λοιπόν, αυτά δεν πρόκειται να τα γλιτώσουμε. Θα μας τρελάνεις αυτές τις. Όχι, το δήλωσε σήμερα ότι με Α1 δεν θα ασχοληθεί φέτος. Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Για τις δηλώσεις τις υπεραισιόδοξες. Θα μας τρελάνεις, αυτό δεν αλλάζει. Εκεί που μπορεί να αλλάξει και το πιστεύω, είναι ότι όσο και να τον πείσουν να τσιμπήσει
ότι ο Χολαργός έχει έναν παίκτη που είναι κουτσό και με κουτσό παίκτη δεν σε αφήνουν στην Basket League, το Περιστέρι κουτσούλησε και επειδή κουτσούλησε δεν μπορεί να παίξει στην Basket League και θέλουν τον Ηρακλή και είσαι έτοιμος κτλ. Λέγεται και το λέει και ο ίδιος όπως είπες ότι δεν θα τσιμπήσει σε αυτό. Ναι. Δηλαδή οπ, ένα λάθος στην άκρη. Σταματάμε το να πατάμε σε δύο βάρκες, έτσι. Κάνουμε ομάδα για Α2. Δεύτερο λάθος που προανήγγειλε και από τα ακούσματα που έχω για τους παίχτες που θα έρθουν και φυσικά τόσο το δικό μας ένθετο στη δική σου εκπομπή όσο και η Blue Arena δεν πρόκειται να γράψει ονόματα προτού αυτά γραφτούν από αλλού, από τους διάφορους άλλους έξυπνους που θα τα μάθουν και θα τα γράψουν όταν κρίνουν αυτοί οι έξυπνοι ότι πρέπει να γραφτούν. Όχι έξυπνοι, οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν, συνάδελφοι είναι. Εν πάση περιπτώσει μόνο τότε θα τα γράψουμε και θα τα πούμε τα ονόματα. Λοιπόν, από ό,τι ακούω λοιπόν από αυτά τα ονόματα που μαθαίνουμε είναι βέβαια πρωτοκλασάτοι πάλι παίκτες, αλλά σε κανονική για μπάσκετ ηλικία. Δεν τους λείπει η εμπειρία, δεν είναι πιτσιρίκια, αλλά σε κανονική για μπάσκετ ηλικία, όχι σε απαγορευτική ηλικία για μπάσκετ. Δηλαδή, ένα δεύτερο λάθος που θα διορθωθεί θα είναι ότι θα πέσει σημαντικά ο μέσος όρος, ο ηλικιακός μέσος όρος της ομάδας. Άρα μέχρι στιγμής πάμε σε δύο, πάμε σε όχι α1 σενάρια. Ναι, τα τελειώσαμε αυτά, δεν θα τσιμπήσουμε και ότι με κανονικούς παίκτες, με κανονικούς παίκτες. Υπάρχει και ένα τρίτο, το οποίο δεν το λέω λάθος ή σωστό, αλλά... Και βέβαια, ναι. Γιώργο, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αν θέλουμε να το πάμε και έτσι, στη διένεξη μεταξύ Δρακόπουλου και Αλεξανδρή για το θέμα του Χίλαρη, την οποία είχε αποκαλύψει στη δική σου εκπομπή, νικητής δυστυχώς βγήκε ο Δρακόπουλος, έτσι. 100%. Ο Χίλαρης ήταν ο παίκτης που καθάρισε το κρίσιμο παιχνίδι και... με τα τρία. Και... αυτός είναι ο Χίλαρης. Δεν περιμένεις από έναν παίκτη, δυστυχώς με έναν παίκτη αυτών των προσόντων δεν μπορείς να περιμένεις να είναι σταθερής απόδοσης. Δυστυχώς. Που κανονικά με τα προσόντα που έχει έπρεπε να μην υπολογίζει τίποτα όλο το 40 λεπτό. Αλλά θα σου κάνει ορισμένα ξεσπάσματα που για κάθε ομάδα είναι πολύτιμα. Δεν τον πείραζε τον Ηρακλή να τον έχει στον πάγκο του φέτος τον Χίλαρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε αιμονές και τώρα να δούμε ποιους ανθρώπους θα εμπιστευτεί για να κάνουν τις επιλογές. Ο ίδιος λέει ότι θα εμπιστευτεί τον Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Εκεί πήγαινα. Για τον Χίλαρη θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, μπράβο του για τη στάση του και στο παιχνίδι και στο γήπεδο με τον κόσμο. Όσοι βρέθηκαν οπαδοί του Ηρακλή και μπράβο στον κόσμο του Ηρακλή που βρέθηκε εκεί γιατί. Όντως ήταν πολύ σημαντική η παρουσία του, άσχετα αν το αποτέλεσμα δεν ήρθε. Ο Χίλαρης έδειξε τέλος πάντων ότι ήθελε να μείνει στον Ηρακλή και το έδειξε και με άλλο τρόπο στο τέλος του παιχνιδιού. Και νομίζω ότι η εμφάνισή του, γιατί δεν παίζει πάντα τόσο καλά όπως έπαιξε προχθές Χαρίλα, η εμφάνισή του ήταν και ένα εκδικητικό βγάζω το άχτι μου λίγο, έτσι. Όχι φίλε, εγώ σου λέω οποιοδήποτε και να είναι ο Ηρακλής του χρόνου, αναπληρωματικό τριαρωτεσάρι στην ομάδα τον θέλω τον Χίλαρη. Γιατί ο Απόλλων Πατρών ό,τι και να γίνει διαλύεται, δεν το συζητάμε. Αλλά αναπληρωματικό τριαρωτεσάρι προσωπικά, εγώ που δεν ξέρω από μπάσκετ, τον θέλω στον Ηρακλή. Πάμε στο τρίτο. Τον είχε φέτος ο Απόλλων Πατρών, αναπληρωματικό τριαρωτεσάρι. Ναι, δεν ήταν βασικός, ναι. Ναι, backup, μα δεν μπορεί με αυτή την αστάθεια και με αυτό το μυαλό που κουβαλάει, παρά τα τεράστια προσόντα του. Δεν μπορεί να είναι βασικό σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει, έχει στόχους. Ήταν αναπληρωματικός του Άκερ και του Κιτσούλη, στο 3 και στο 4. Το ίδιο μπορεί να γίνει του χρόνου στον Ηρακλή, τώρα που έφυγε από τη μέση η υπόθεση του Αλεξανδρή, που ο Ηρακλής την πλήρωσε πάρα πολύ σκληρά. Ας ελπίσουμε οι επιλογές που θα γίνουν προφανέστατα από τον Λευτέρη Χατζηκυριακίδη να είναι καλές. Πάντως και μια άλλη είδηση θα δώσω. Μη στεναχωριέσαι, μην ανησυχείς. Αυτό που μας έλεγε ο πολύ μπασκετικός φίλος μας που φέρει το κωδικό κουδούνι πόρτας. Πόρτα, ναι. Ναι, είναι πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα. Ο ξένος μας θα είναι Χεράς. Ο ξένος της ομάδας του χρόνου θα είναι Χεράς. Διάρη, όχι πεντάρι. Δεν θα ψάξουμε τον 2-17, 2-18, 2-19 την ώρα που κανένας στην Α2 δεν παίζει με κλασικό σέντερ. Έτσι.
Τώρα ο Ιωνικός αρχίζει, προσπαθεί να παίξει με κλασικό σέντερ. Ας έχει ο Ιωνικός ένα κλασικό σέντερ. Πήρε το Σαχπατζίδη από τον Κόρυβο, που είναι πολύ καλός ψηλός. Και ψηλός σέντερ. Δεν πειράζει. Μπορείς να βρεις και Έλληνες τέτοιους. Στεναχωριέμαι. Το θέμα είναι να πάρεις έναν Αμερικανό χερά, να γράφει και επιτέλους να δούμε σούτρε, φίλε. Δεν μπορείς στα κρίσιμα σημεία να σηκώνονται παίκτες του Ηρακλή και να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να τα βάλουν. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούσε αυτή η ομάδα, ήταν λάθος στημένη από το καλοκαίρι, με λάθος φιλοσοφία, με λάθος επιλογές, και όταν πήγαμε κάτι να διορθώσουμε, να διορθώσουμε στην πορεία, μας βγήκε μπροστά μας ο Ουάσιγκτον. Θεός φυλάξει δηλαδή. Που δεν φταίει ο Ουάσιγκτον, αλλά είχε όλα αυτά που δεν θέλαμε. Ένας πλήρως ανέτοιμος παίκτης, αθλητικά απορριθμισμένος, δηλαδή έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του στην κατάσταση που ήρθε και ήθελε να συνεχίσει το επαγγελματικό μπάσκετ. Ασχέτως αν στην πορεία το παιδί βρήκε τη φόρμα του, έχασε τα κιλά αυτά που τον ταλαιπωρούσαν αθλητικά. Ένας παίκτης ο οποίος με τίποτα δεν μπορεί να παίξει στο 2, το ξέρω ότι όλα τα καλά και χεράδικα αμερικανικά playmaker μπορούν να παίξουν και στο 2. Αλλά συγγνώμη, ο Ουάσιγκτον ποτέ δεν μας συστήθηκε Steve Bird Jr. ή Kiki Clark, ώστε πέρα από το 1 να μπορεί να παίξει και στο 2. Πώς να παίξει στο 2, όταν το τρίποντό σου είναι στο 30%, στο 25%, όταν δεν έχει σουτ και περιμένεις πώς θα κάνεις διείσδυση για να φτάσεις κάτω από το καλάθι, γιατί μόνο εκεί είσαι σίγουρος ότι θα πετύχεις καλά. Δεν φταίει το παιδί. Ήταν μια ακόμη άστοχη επιλογή. Ήταν το κρίσιμο σημείο να πάρει ευχή. Αν εκεί διορθώνονταν η κατάσταση, αν δεν υπήρχε αυτό το περιοριστικό της 15ης Φεβρουαρίου στην Α2 και ερχόταν ο Μπερτ, όλα τα πράγματα μπορεί να ήταν και διαφορετικά, Γιώργο. Τον οποίο τον θέλει και για... Το έχει δήλωσει σήμερα, έτσι, ότι τον θέλει τον Μπερτ. Είναι εντάξει, αλλά πιστεύω ότι θα προτιμήσει η ομάδα αν δεν πάει Α1. Ναι. Και γι' αυτό πήρε πίσω τη συμφωνία και τις φωτογραφίες που έβγαλε με τον Τζάπα στον Ιωνικό. Γιατί είχε συμφωνήσει με τον Ιωνικό, είχε φωτογραφηθεί με τον Τζάμπα, χειραψία. Αλλά ανέρεσε τη συμφωνία στη συνέχεια, προφανέστατα γιατί βλέπει ότι έχει πολύ περισσότερες προτάσεις από ό,τι περίμενε. Μα έσωσε τη Λάρισα, το φάρο Λάρισας. Ναι, μα ο Τζάμπας έχει αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο να πέφτει επάνω στους παίκτες, να τους δελεάζει με τα πολλά χρήματα και να μην τους αφήνει να θολώνει τη σκέψη τους. Το έκανε με το Φάρο, θα το κάνει και με τον Ιωνικό, και φυσικά αν ο Μηγέννητο καταφέρει να ανεβάσει τον Ιωνικό του χρόνου, θα ψάξει να βρει άλλη ομάδα, γιατί μας έχει αποδείξει ότι δεν τον ενδιαφέρει ή δεν τον συμφέρει, δεν ξέρω ακριβώς τι μπορεί να πει κανείς, να βρίσκεται σε ομάδα Basket League για δικούς του προσωπικούς καθαρά λόγους. Δύο πράγματα έτσι θέλω να πω και να σου δώσω ξανά πάσα, ή μάλλον Γιάννη μου να ακούσουμε την ώρα σε λίγο. Θα σου πω εγώ τα δύο πράγματα, θα ακούσουμε την ώρα και θα απαντήσεις μετά την ώρα. Το πρώτο είναι ότι στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί οι λίγοι σε αριθμό που έπαιρναν αποφάσεις στο μπάσκετ, ήταν ένας, ήταν δύο, ήταν τρεις, δεν άκουγαν τους πολλούς. Δεν θέλω να το παίξω έξυπνος ότι εγώ και ο Χαρίλαος τα λέγαμε, τα λέγαν πολλοί. Το ότι γιατί παίρνεις ψηλό και δεν παίρνεις διάρρη, το γιατί δεν κάνεις κάτι με τον προπονητή νωρίς και το κάνεις αρκετά αργά, το γιατί είχες ένα τέτοιο μέσο όρο ηλικίας κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μου στεναχώρια που ένιωσα όταν τελείωσε το μάτς στην Πάτρα, το γιατί για μήνες δεν άκουγαν οι λίγοι σε αριθμό τους πολλούς. Και το δεύτερο είναι ότι συμφωνώ μαζί του με αυτό που λέει σήμερα, ότι εγώ θέλω να στηρίξω ένα προπονητή και δεν θέλω να τον έχω για 5 μήνες, θέλω να τον έχω 5 χρόνια, όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε την... πώς να το πω τώρα... όχι την προφητεία στο αν δεν πάει κάτι καλά, την άμεση... Βοήθησέ με, χάρη μου. Πρόβλεψη θες να πεις. Ούτε πρόβλεψη, την άμεση αντίδραση, άντε το λέω απλά. Την άμεση αντίδραση στο όταν κάτι δεν πάει παρατεταμένα καλά, δηλαδή μία μέρα, 2 μέρες, 3 μέρες, μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες, εκεί να το κόψεις. Α, φίλε. Γιατί φέτος καθυστέρησε με τον Αλεξανδρή πάρα πολύ. Κυριακίδης, αγόρι μου, στήσει την ομάδα και διαπιστώσουμε μετά ότι δεν πάει καλά το στήσιμό της, κλάψτε χαράλαμπε, τελειώσαμε πάλι.
Το θέμα είναι να είμαστε σίγουροι ότι ο Χατζηγυριακίδης είναι σωστή επιλογή να στήσει την ομάδα. Μεγάλη κουβέντα. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Συγγνώμη, νομίζεις ότι ο Καραγιάννης έκανε το Περιστέρι τρένο φέτος? Το στήσιμο της ομάδας με τον Πολέμη και με όλους αυτούς τους μπασκετικούς που κάναν τις επιλογές το καλοκαίρι. Αλλά πήρανε σίγουρες λύσεις. Σίγουρες λύσεις. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Θα μου πεις και εμείς σίγουρες λύσεις πήραμε. Δηλαδή ήρθε ο Χαριτόπουλος, ήρθε ο Κακαρούδης. Σε λάθος φυσιογνωμία ομάδας με 2-12 σέντερ που δεν ήταν και σκορδίλης δηλαδή. Ναι. Και πήραμε, επιλέξαμε τη μία και μοναδική θέση να τη σκοτώσουμε με ένα σέντερ ψηλό που δεν χρειάζεται σε συγκεκριμένη κατηγορία και δεν ήταν και τόσο ποιοτικός ώστε να κάνει τη διαφορά. Και ώστε ότι επενδύσαμε σε ρόλο βασικού σε ανθρώπους οι οποίοι υπήρξαν κατά το πολύ πρόσφατο παρελθόν, πριν από 2-3 χρόνια, εξαιρετικοί παίκτες, παικταράδες, αλλά που φέτος ήταν τραγικό το πόσο ξεκάθαρα έδειξαν ότι δεν μπορούσαν τα παιδιά. Συν του ότι κάποια άλλα ονόματα που βρίσκονται σε έμπειρη αλλά καλή μπασκετικά ηλικία ακολούθησαν το σύνδρομο του Ιβανοφίου, και ενώ πέρσι είπαμε βλέπαν τα καλάθια μας, τα δικά μας ως πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, φέτος τα βλέπουν δαχτυλήθρες. Πάμε στο χορηγό. Και ένα πράγμα τελευταίο πριν πάμε στο διάλειμμα στην ώρα, ναι. Να πω, Γιώργο, ότι εμένα με στεναχώρησε και ένα μήνυμα που πήρα σήμερα από το Ιβανόφιο, που σημαίνει ότι ορισμένα πράγματα δεν αλλάζουν και δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι άνθρωποι κάποια πράγματα, ότι τα δικά μου σχόλια στην Blue Arena ήταν καλά αυτά τα τελευταία τα καραγκιοζίστικα που έγραφα, που ενώ δεν πίστευα ότι η ομάδα θα μπορέσει να κάνει τίποτα στην Πάτρα, τώρα μιλάμε ελεύθερα, έτσι. Ναι, εννοείται. Έλεγα η μεγάλη ψυχή, οι μεγάλοι παίκτες, ο Ηρακλής είναι ποιοτικότερος, θα τα καταφέρει. Αυτά ήταν καλά και όχι τα άλλα μέσα στο χειμώνα που ήταν όλα σχολιασμού και δαγκώματος. Που δικαιώθηκαν όλα. Αυτό σημαίνει ότι... Που δικαιώθηκαν βέβαια στην πράξη. Δυστυχώς. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθούμε να έχουμε κακή νοοτροπία στο Ιβανόφιο για το πώς πρέπει να πορευτεί γενικά μια ομάδα και ο περίγυρός του. Πάμε. Μα γι' αυτό και είπα, Χαρίλα μου, ότι με στεναχώρησε πάρα πολύ. Η πρώτη αίσθηση που είχα μετά την ήττα στην Πάτρα ήταν ότι οι λίγοι δεν άκουσαν ποτέ τους πολλούς. Όχι. Χορηγός. Για ερωτική εκπομπή με μουσικές επιλογές κάνω, δεν κάνω? Μια χαρά είσαι, ρε φίλε, μια χαρά. Να σου περάσει μόνο αυτό, γιατί αυτά που μου είπες εκτός αέρα με στενοχώρησαν, ότι είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα. Όχι, δεν είναι τόσο σοβαρό, απλά θέλει, είναι της υπομονής. Μακάρι να επαρκέσει υπομονή. Κάνω δυστυχώς μια δουλειά που δεν μου επιτρέπει να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Μόνο εσύ και οι τραγουδιστές. Ναι. Ναι, οι τραγουδιστές κάνουν μια ένεση όταν έχουν αυτό το πρόβλημα και πάνε και τραγουδάνε. Έτσι που λες. Δεν γίνεται να λέμε ότι έχουμε σωστή νοοτροπία ως διοικούντες ενός τμήματος μπάσκετ όταν από τους δημοσιογράφους θέλουμε να κάνουν τους καραγκιόζηδες. Φυσικά. Όταν θα έρθει η ώρα η ομάδα να δώσει σημαντικούς αγώνες, θα κάνω τον καραγκιόζη. Θα λέω και πράγματα που δεν πιστεύω για να δημιουργήσω μια περιραίωση ατμόσφαιρα. Άντε, παιδιά, πάμε να τους φάμε. Αλλά δεν γίνεται όλη τη χρονιά, όταν είναι κραυγαλαία αντίθετα προς την πραγματικότητα αυτά, να συνεχίζεις να τα ισχυρίζεσαι. Φυσικά μέσα στη χρονιά, σε ανύποπτο χρονικό σημείο, όταν δεν πονάει τόσο πολύ, θα επισημαίνεις οφθαλμοφανέστατα λάθη, αυτά που εσύ πολύ σωστά λες, τα βλέπαν οι πολλοί. Τι τα βλέπαν οι πολλοί? Όλοι τα βλέπανε. Όλοι τα βλέπανε. Για να μην το ξεχάσω, ναι. Γιατί το είχα και σε μηνύματα σήμερα. Και, μακάρι μην το ξεχάσεις, Γιώργο, μακάρι, ναι. Για να το κλείσω αυτό, τη νέα χρονιά, αν είμαστε γεροί, αν είμαστε εν ζωή, να πρώτα ο Θεός, να μας βοηθήσει η διαμόρφωση της ομάδας, ώστε αυτά που γράφουμε να είναι όλα ευχάριστα και φανφαρόνικα, και να τα εννοούμε, να είναι αποτύπωση της πραγματικότητας και όχι γιατί πρέπει να δώσουμε ηθικό στην ομάδα. Πες, Γιώργο. Το παράδειγμα του ποδοσφαίρου δεν είναι αυτό που δεν θέλω να ξεχάσω, άλλο είναι. Απλά τώρα θέλω να πω κάτι σε αυτό που μόλις είπες. Το παράδειγμα του ποδοσφαίρου είναι πρόσφατο. Ναι. Και λέγεται Παπαθανασάκης. Ναι. Την πρώτη χρονιά, οποιοδήποτε είχε την οποιαδήποτε διάθεση για κριτική, άκουγε άπειρα μπινελίκια. Ναι. Τη δεύτερη χρονιά άκουγε μπινελίκια, γιατί υποτίθεται ότι δεν έλεγε αυτά που έπρεπε να πει την πρώτη χρονιά, όπου δεν τον άφηνες να πει αυτά που έπρεπε να πει. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός, αλλά δυστυχώς πολλές φορές... Καταλαβαίνω, μόνο που στην περίπτωση του μπάσκετ
Όλοι ρίχναμε πινελίκια από την αρχή στο, να λέμε την αλήθεια, στο καθεστώς Τρακόπουλου, γιατί τα λάθη ήταν τόσο οφθαλμοφανή που συμφωνούσαμε όλοι, κόσμος, δημοσιογράφοι, όλοι συμφωνούσαμε ότι είναι εντός εισαγωγικών για πινελίκια, για κριτική. Αλλά κάποια στιγμή να μην υπάρχουν λάθη για να μην υπάρχει κριτική. Σωστά. Και ξαναλέω για μια ακόμη φορά, είναι πάρα πολύ χαρμόσυνο το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτε και συνεχίζει, και μάλιστα όταν προσπάθησα μέσα από το ρεπορτάζ που έτυχε να κάνω σήμερα να πληροφορηθώ αν, γιατί τα ερωτήματά μου είναι και αν είναι αποφασισμένος να συνεχίζει να επενδύει σε ένα τέτοιο επίπεδο, γιατί έχουν αρχίσει σιγά σιγά να διαμορφώνονται οι περίφημοι, όπως λέω εγώ και γίνομαι γραφικός, big spenders και της επόμενης χρονιάς. Ο Κόρυβος ανακοίνωσε ότι θα κάνει τεράστια επένδυση για να επαναφέρει την ομάδα αμέσως πίσω μετά από αυτό το στραπάτσο και το τρύπημα που έφαγε την τελευταία αγωνιστική. Και στον Ιωνικό υπάρχει ο Τσάπας που ήδη έδειξε τα δόντια του και θα τα δείξει και στη συνέχεια. Δεν το συζητάμε. Οπότε θα χρειαστεί και ο Ηρακλής να κάνει τεράστια επένδυση. Ίσως όχι τέτοια επένδυση με τη φετινή, όμοια με τη φετινή που είχε το δεύτερο μπάτζετ στην κατηγορία. Μπορεί να έχει το τρίτο μπάτζετ, αλλά να είναι εύστοχες οι επιλογές, Γιώργο. Γιατί αυτή τη στιγμή βγαίνει σούμπιτος ο Χολαργός που είχε το τέταρτο μπάτζετ στην κατηγορία ή το τρίτο μπάτζετ στην κατηγορία. Δεν ισοφάρισε ο Εθνικός, νομίζω. Αλλά είχε πιο εύστοχη, καλά, ισοφάρισε ο Εθνικός. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Ναι, ισοφάρισε ο Εθνικός. Στο Χολαργό μέσα παίζουνε. Ναι. Έτσι μου το κάνεις χειρότερο. Να περάσει ο Εθνικός με την Πάτρα και να ανέβει η Πάτρα ή να ανέβει ο Εθνικός. Δηλαδή το θέμα είναι να έχεις ένα καλό μπάτζετ, δηλαδή να είσαι μια εκπρόσωπη ομάδα, αλλά να έχεις και κατάλληλες επιλογές. Και κακά τα ψέματα να σου βγουν και οι επιλογές οι ρημάδες. Δεν καταλαβαίνω τι παθαίνουν αυτοί οι παικταράδες, παιδί μου. Έλαντε. Όταν καταφέρνει επιτέλους ο Ηρακλής και τους παίρνει. Έλαντε. Λοιπόν, να πω αυτό που να μην ξεχάσω. Με αφορμή το τηλεφώνημα εκτός αέρα του φίλου ακροατή του Στέφανο που μου το έφερε ο Γιάννης πριν από λίγο. Είχα και κάποια μηνύματα και έχω ακόμα ένα από το φίλο το Γιάννη. Και τα μηνύματα αυτά και το... και η τηλεφωνική έτσι εκτός αέρα επικοινωνία με τον ακροατή μας τον Στέφανο έχουν ένα ονοματεπώνυμο που ναι μεν είναι το ίδιο, περιλαμβάνει το ίδιο όνομα με τον Χατζηκυριακίδη, αλλά είναι άλλο επίθετο. Ναι. Και είναι Λευτέρης Κακιούσης. Μου το γράφουν συνεχώς. Να το τελειώσουμε εδώ. Ναι, θα το τελειώσουμε. Όπως η απάντηση από τα υψηλά κλιμάκια διοίκησης του Ιβανοφίου, για να το καθαρίσω, γιατί το ακούω, το διαβάζω στο Facebook και γι' αυτό λοιπά. Και το κάνω, γιατί μου το γράφουν και τώρα, μου πήραν και τηλέφωνο. Τότε όταν έφυγε ο Αλεξανδρής και είχα μπει και εγώ στο Λούκι, πώς το λένε τώρα, η νεολαία, το Τρυπάκι λένε. Το Τρυπάκι, ναι. Να γράψω για Κακιούση και μου είπανε ότι είναι το μοναδικό όνομα που δεν πρόκειται να συζητηθεί για κάποιους λόγους. Για κάποιους λόγους δηλαδή δεν είναι στις προτιμήσεις. Και το ίδιο μου απήντησαν και τώρα, ότι Χατζηκυριακίδης θα είναι, αλλά μία στο εκατομμύριο και να μην συνεχίσει ο Χατζηκυριακίδης, που αποκλείεται να μην συνεχίσει, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ο Κακιούσης. Και για να δώσουμε και το παράδειγμα το φετινό. Αυτή την πληροφορία μου έδωσαν, τώρα τι να σου πω. Αυτή την πληροφορία εγώ την έχω εγώ. Αυτή η πληροφορία υπάρχει γύρω από το Ιβανόφιο και πάνω από το Ιβανόφιο και δεξιά και αριστερά από το Ιβανόφιο τα τελευταία 4-5-6 χρόνια για συγκεκριμένους λόγους. Και... Εγώ δεν ξέρω τους λόγους, ειλικρινά ψάχνω να τους μάθω και δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει σημασία ή όχι, υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Ναι, και... δηλαδή που και να μην βοηθούσε στην ομάδα μπάσκετ. Και αυτό θα έλεγα, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα το πόσο ο Κακιούσης δεν θέλει να φαίνεται, δεν θέλει να ασχολείται ή δεν θέλει να τον αφήνουν να ασχολείται, όταν κάθισε σε όλα τα παιχνίδια των γυναικών φέτος στον πάγκο και δεν ήθελε ποτέ αυτό να υποθεί, να γραφτεί κτλ. Οπότε, παιδιά, okay, είναι μια σκέψη αρκετών, είναι μια... Όχι, δεν την ήθελαν και μέσα στη σεζόν, δεν τη θέλουν και είναι τώρα. Αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά μην πάμε μακριά, είναι προφανέστατο ότι θα συνεχίσει ο Χατζηκυριακίδης. Ναι, αυτό ναι, που γράφει δηλαδή ο Γιάννης... Ο Χατζηκυριακίδης θα ήταν τρελός να έλεγε να έχει μπροστά του έναν Ηρακλή, έναν πρόεδρο να χώνει χρήματα, να του λέει συνέχισε και να πει όχι θα μείνω στην ανεργία.
Αυτό που λέει ο Γιάννης στο μήνυμά του για το, στη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα για το τι λείπει ή τι χρειάζεται που δεν κάναμε τα προηγούμενα 2-3 χρόνια με Δρακόπουλο που έβαζε τα λεφτά, λέει ένας team manager που θα στήσει την ομάδα από το μηδέν. Από τα παγούρια στους πάγκους μέχρι και το top παίχτη της ομάδας. Απολύτως συμφωνώ. Και κάτι άλλο. Και εκεί λέει και αυτός το όνομα του Κακιούση. Γιατί μας ήρθαν κάποιες φορές, μας ήρθαν κάποιοι team manager από ομάδες των Αθηνών που κάποιοι προπονητές μας τους γνώρισαν στην εκεί θητεία τους, ονόματα και υπολείψεις δεν θίγουμε, και μας τους έφεραν εδώ ως επαΐοντες του αντικειμένου και ειδικούς σε θέματα προσβάσεων στις υπερκείμενες αρχές του χώρου, που θα, δεν θα μας αδικήσουν οι διαιτητές, που δεν θα μας κάνει κακό η ΕΟΚ και τα λοιπά. Εγώ είδα έναν Ηρακλή να κλαίει σε κάθε παιχνίδι. Ναι, βέβαια. Με αυτούς τους team manager που τους έφεραν προπονητές, που τους γνώρισαν σε θητεία τους σε αθηναϊκές ομάδες. Απόλυτα δίκιο έχεις. Ο Κώστας λέει: Γιώργο, ο Κακιούσης δεν έχει δουλέψει πουθενά από τότε που ανέβασε τον Ηρακλή πριν 10 χρόνια. Τι να κάνουμε ένα τέτοιο προπονητή? Και αυτό είναι, πραγματικά το ρωτάω σε πολλούς ανθρώπους του χώρου, όποτε τυχαίνει να μιλάω, συναδέλφους δηλαδή, που ασχολούνται γενικά με το χώρο. Πριν μάθω ότι είχε έρθει και βοηθάει έτσι incognito την γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή ως άτυπος τεχνικός σύμβουλος, είχα ρωτήσει για ποιο λόγο όταν στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή προχωρώνε ο Ισάρα και η Μάρα, δηλαδή ξαφνικά βλέπω τα τελευταία χρόνια, ρε Γιώργο βοήθησε με, αλλά βλέπω κάτι coach Σαρελής, Σαρέλης πως λέγεται αυτός εδώ, με κάτι λαύρια και κάτι τέτοια, coach Λικογιάννης, coach Λικόουτς γίνανε. Ως Γιάγκος ο οικονόμου που μου λέει εδώ. Coach Γιάγκος, coach οικονόμου. Πολύ ωραία το είπες. Πιο εύστοχο το παράδειγμα. Ο Κώστας τα έστειλε τα ονόματα. Λέει, γιατί να μην πάρουμε ένα Γιάνγκο, έναν οικονόμο που ξέρουν το know-how αυτών που πρέπει να κάνουν, τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, βλέπω τέτοια ονόματα και βλέπω πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα σε νεοτάτη προπονητικά ηλικία αποχώρησε ουσιαστικά από το χώρο ο Λευτέρης Κακιούσης. Πραγματικά παραξενεύομαι με αυτό. Ναι. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Αλλά πραγματικά παραξενεύομαι. Για να μην παρεξηγηθούμε. Ο που έφτασε στα πολύ ψηλά, μέχρι και ομοσπονδιακός ήταν. Eurobasket πήρε. Έφυγε, αποχώρησε από το χώρο. Δεν διεκδίκησε καμία δουλειά από εκεί και πέρα. Για να μην παρεξηγηθούμε. Δεν είναι δική μας πρόταση. Τα δικά σας μηνύματα καταγράφουμε, έτσι. Όχι. Απλώς είχαμε τηλεφώνημα, είχαμε αρκετά μηνύματα. Θέλουμε να μεταφέρουμε την πληροφορία η οποία είναι ασφαλής. Και θέλει, Γιώργο, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εδώ και χρόνια να είναι. Είναι ένα από τα ονόματα που σε καμία περίπτωση δεν σκέφτηκαν και δεν θα σκεφτούν στο Ιβάνο. Εδώ και χρόνια ισχύει αυτό το άστο. Το άστο ισχύει. Το άστο. Άστο να πάει, πώς το λένε. Άστο. Ποιο άστο να πάει? Όταν πέφτει στο Ιβανόφιο το ονοματεπώνυμο Λευτέρης Κακιούσης, ναι, τα τελευταία χρόνια. Δεν το ήξερα για χρόνια. Όχι. Η απάντηση είναι άστο. Αυτό. Εγώ πρώτη φορά το έψαξα το χειμώνα όταν έφυγε ο Αλεξανδρής. Τέλος πάντων. Και είπαν όχι, δεν υπάρχει τέτοια. Δεν είναι καθώς κακώς αναλωθήκαμε. Το μόνο που δεν εξετάζουν. Το ακούω τώρα από τον κόσμο, το ξαναψάχνω και μου λέει άσε που θα συνεχίσει ο Χατζηκυριακίδης. Αυτό ούτε καν το συζητάμε. Μα ο κόσμος το κάνει θέμα σήμερα, το ονοματεπώνυμο αυτό. Ναι. Με τα γραφόμενά του. Όχι. Ο Θανάσης, γεια σου Χαρίλα Μπασκετόφατσα, Ηρακλάρα όσο με πληγώνεις τόσο με πορώνεις. Το μήνυμα του. Να είναι καλά ο Θανάσης. Καλησπέρα. Πάμε μπάλα. Όπως και το αμέσως επόμενο όνομα που κυκλοφορεί σε τέτοιες περιπτώσεις από το χειμώνα και μετά, από τα μεγάλα ονόματα με φοβερή εμπειρία στην Α1 και όχι στην Α2, λέμε ότι δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία επιλογών προπονητών που κινούνται στο ηλικιακό πλαίσιο και στο πλαίσιο αντίληψης για το μπάσκετ του προηγούμενου coach. Νομίζω ονόητο, το έτσι, σε ποιο αναφέρω. Κάτι πρέπει να πιάσα. Ναι. Γιώργο, χωρίς να... Ναι. Μου λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής 33 χρόνια μετά τον... το πρώτο κάθεσμά του σε επαγγελματικό πάγκο στο Ιβανόφιο. Οι ακροατές μας συνεχίζουν και στέλνουν μηνύματα. Τώρα ο Γιάννης λέει και τον Μέξα. Οκ. Παιδιά, υπάρχει προπονητής αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να σεβαστούμε. Όχι, είναι δεδομένο.
δεδομένο, την απόφαση του Δρακόπουλου. Δεν χρειάζεται σύμφωνα να μπαίνουμε. Σύμφωνα με τη δήλωση του προπονητή είναι δεδομένο. Σύμφωνα με τη δήλωση του Πρόεδρου είναι δεδομένο. Ναι, δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να λέμε ονόματα. Υπάρχουν όντως πάρα πολύ καλοί Έλληνες προπονητές που κάνουν αυτά που κάνουν, που δεν τους ήξερε η μάνα του, συγγνώμη για την έκφραση. Όταν ο πρόεδρος σου λέει η επιλογή μου είναι να συνεχίσω με το Ελευθέρη Χατζηκυριακίδη, δηλαδή δεν έχω συζητήσει ακόμα μαζί του, αλλά δεν πιστεύω να έχω πρόβλημα. Εγώ μόνος, μολονότι δεν έχω καμία σχέση με τον άνθρωπο, λέω ότι όχι μόνο δεν έχει πρόβλημα, θα πάρει ένα στυλό στο αριστερό χέρι, ένα στο δεξί και ένα στο στόμα. Θέλει όμως η ομάδα να αποκτήσει αυτό που είπε ο Γιάννης και έχει απόλυτα δίκιο, team manager. Εγώ το λέω μπασκετόφατσα, όπως σε αποκαλεί ο Θανάσης. Θέλει μια μπασκετόφατσα 100%. Που να ξέρει τα πάντα. Τα πάντα. Γιατί δυστυχώς αυτές οι ομάδες, πώς τις λες εσύ, οι Big Spencer, πώς τις λες αυτές οι ομάδες. Οι Big Spencer. Οι Big Spencer, πώς τους λες αυτούς. Που... Α, Big Spender, ναι. Big Spender. Αυτοί ναι. που ξοδεύουν πολλά. Αυτοί όλοι είχαν τέτοιους αφανείς ήρωες που κάναν αυτή τη βρώμικη δουλειά. Βέβαια, βεβαίως. Στον Ηρακλή δεν υπάρχει αυτός. Για να διαχειριζόμαστε μόνο τα προβλήματα της ομάδας μας, όχι να έχουμε να διαχειριζόμαστε και τη διαιτησία μετά από κάθε αγώνα. Το βαμβάκι σου σήμερα είναι... Ναι. Να λέμε δεν μας τράβηξε αυτός, δεν μας τράβηξε ο άλλος. Όχι να λέμε μας έσφαξε ο Πιλοίδης, μας έσφαξε ο... Κάτι ονόματα περίεργα και μάθαμε και τους διαιτητές Α2 τώρα. Ο Παναγιώτου. Παναγιώτου, μπράβο. Ο Κώστας γράφει, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν μας χρειάζεται προπονητής Α1. Μας χρειάζεται προπονητής που να ξέρει πώς να ανεβάζει ομάδες από την Α2. Τα υπόλοιπα τα δοκιμάσαμε και αποτύχαμε. Σωστά. Μην το κάνουμε άλλο συζήτηση. Δεν γίνεται να Λευτέρης κάνουμε... Λευτέρης Χατζηκυριακίδης, παιδιά. Τελειώσαμε. Ναι. Παιδιά. Μην το κουράζουμε. Είναι τελειωμένο. Μην το κουράζουμε. Είναι τελειωμένο. Πρέπει δηλαδή αύριο το πρωί ο Χατζηκυριακίδης να σηκωθεί λολός, να έχει πάθει θόλωση διανοίας, ο άνθρωπος καλά να είναι, για να πει όχι δεν θέλω να μείνω στον Ηρακλή. Mm. Και επειδή όλοι οι τυφλοί θέλουν το φως τους, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να πει όχι στην πρόταση του Ηρακλή. Θα υπογράψει με 3 στυλό ταυτόχρονα. Πριν συνεχίσουμε, να στείλω την αγάπη μου στον φίλο τον Γιάννη που μας ακούει από την Σαμοθράκη, που επικοινώνησε πριν από λίγο. Γενναίος της Σαμοθράκης είναι. Και στους δύο στέλνει τα χαιρετίσματά του. Να είναι καλά, να είναι καλά και να περνάει καλά. Τώρα αρχίζουν οι εποχές για τα... Υπέροχη Σαμοθράκη, υπέροχη. Υπέροχη. Για τα τουριστικά μέρη της Ελλάδος. Mm. Θέλω να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Το έχω ανάγκη. Να πάρω λίγο τα πάνω μου. Ναι. Γιατί αυτή η ομάδα... Δεν μπορεί. Δηλαδή ήταν η ομάδα ρε, του παιδί. Απόλυτου. Δηλαδή ξεκίνησε με το απόλυτο handicap αυτή η ομάδα, με το απόλυτο μειονέκτημα από όλες τις πλευρές. Ένα μειονέκτημα ήταν αυτή η ομάδα από παντού, όπου και να το πιάσεις. Και έφτασε στο απόλυτο της επιτυχίας. Δηλαδή έγινε και υπερπρωταθλήτρια, πρωταθλήτρια των πρωταθλητών. Και μάλιστα αν πετύχει και τον τελευταίο στόχο που έχει στο παραλίμνιο, στο παιχνίδι, στο έσχατο παιχνίδι της Ελλάδας. Το αίτητο. Το αίτητο. Πλέον αυτό της έμεινε. Mm. Να βγει υπερπρωταθλήτρια και με αίτητο στα μπαράζ. Η ομάδα που κατέβηκε για να παραμείνει στην κατηγορία. Ναι και μάλιστα στο Βόλο, δηλαδή αυτό ήταν το ξεφτιλίκι της όλης υπόθεσης για τον πολύ διαφημισμένο Βόλο. Έκανε και rotation. Και βαρύ rotation. Βαρύτατο rotation. 6 ή 7 ήταν χαρίλα, δεν θυμάμαι. 6. Τον Κοστούλα δεν το θεωρώ rotation γιατί ήταν ο 12ος παίχτης της ομάδας όλη τη χρονιά. Έβγαλε τη μισή χρονιά βασικότατος. Και αναγκαστικά κάποιος θα έμπαινε στη θέση του Τάι. Rotation είναι όταν είναι επιλογή του προπονητή να βάζει αναπληρωματικούς παίχτες σε θέσεις διαθέσιμων βασικών. Οι αλλαγές ήταν 6. Οι αλλαγές ήταν 6, αλλά ήταν πάρα πολλές και όλες μαζί. Και από αυτές οφείλω να ομολογήσω ότι βλέπω πιο κερδισμένους τον Αμαραντίδη και τον Μεντί. Διότι ο Μεντί είναι το πρώτο παιχνίδι κατά την δική μου χαμηλού επίπεδου έτσι και διαμετρήματος κρίση. Είναι το πρώτο παιχνίδι που τον είδα πραγματικά να βγάζει μία ποιότητα, γιατί μέχρι τώρα έβλεπα ένα ψηλό κουρούκι που απλώς πάλευε, να το πω ξεκάθαρα. Έβγαλε ποιότητα, ήταν ο center for ο στιβαρός ο 1.93, αλλά πράγματι πήρε όλες τις κεφαλιές, αλλά ήταν και ο center for συνεργασίας, είδες τι ωραία, 1-2 έκανε με τους extreme,
έξω από την περιοχή, κράτησε τους πονοκεφάλια σε πολύ τους αμυντικούς του Ολυμπιακού Βόλου. Και βέβαια ο Αμαραντίδης, ο οποίος μας έδειξε με 2-3 σλάλομ που επιχείρησε, ότι τίποτα να μην κάνει, έχει ένα χάρισμα που είναι πολύτιμο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αφού στοχοποιεί είναι που λένε. Στοχοποιεί. Χρειάζονται οι αντοχές, χρειάζονται οι παίκτες αθλητές, χρειάζονται οι παίκτες μαραθωνοδρόμοι, χρειάζονται οι παίκτες των υψηλών ταχυτήτων, των 100 μέτρων, ξέρω εγώ, υδρομής ταχύτητας, αλλά χρειάζονται και την παλαδόρη. Αυτή που σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν η μπάλα καίει και δεν μπορώ να βλέω λύσεις στην αντίπαλη άμυνα, θα με ανακουφίσουν περνώντας έναν, δύο, τρεις και δημιουργώντας θέμα στα αντίπαλα καρέκλα. Και πώς θα το κάνουν αυτό, Χαριλάε μου, πώς θα το κάνουν? Πώς θα το κάνουν, τι? Κρακ-κρακ. Κρακ-κρακ, ναι, κρακ-κρακ. Κρακ-κρακ, το έκανε δύο και όσο θα παίρνει παραστάσεις θα το βελτιώνει αυτό το ταλέντο που έχει. Είναι πολύ συγκεκριμένο το ταλέντο του Αμαραντίδη. Ότι είναι διεμβολεύς. Είναι διεμβολεύς, είναι penetrator. Είναι driver, όπως λέμε στο μπάσκετ. Είναι διεισδυτικός παίκτης. Το διεμβολές πες εσύ να μας ακούνε. Αυτή νομίζω οι δύο πραγματικά το έδειξαν. Και κάποιοι άλλοι μας έδειξαν ότι δικαίωσαν τους προπονητές και τον Σάκη Αναστασιάδη και τον Σπύρο Μπαξεβάνο, που για κάποιους συγκεκριμένους λόγους δεν άκουγαν τον κόσμο απ' έξω που έλεγε βάλ τον μια φορά βασικό αφού το έχει. Διαπίστωσε ο κόσμος μόνο ότι ο Σπύρος Μπαξεβάνος επένεσε όλα τα παιδιά. Διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τη φυσική κατάσταση, με την αδυναμία στο τρέξιμο, με την αδυναμία στο μαρκάρισμα. Γενικά. Αλλά πάντως και το συγκεκριμένο παιδί που υπονοώ μας βοήθησε πολύ με τις πολύ καλές επαφές που έχει με την μπάλα, στις φορές που μπήκε ως εναλλακτική λύση. Και μην μιλάμε όλο με γρίφους αγέροντες, για στον Ντεσμέτ αναφέρομαι. Μου έχουν ζητήσει εδώ και καιρό ακροατές μας. Πρόσεξες ότι ο Ντεσμέτ δεν μπορούσε ούτε να μαρκάρει και όταν είχαν την μπάλα ήταν πολύ αργός στο μαρκάρισμα. Αυτό που έχουμε δει μόνο από τον Γάλλο και το είδε και ο Μπαξεβάνος, γι' αυτό δεν τον έβαζε πολύ, είναι μια σέντρα που έχει μια γλυκούζικη σέντρα. Ακριβώς. Έχει καταπληκτικές επαφές με την μπάλα. Πολύ ωραία πάσα. Μην ξεχνάμε ότι το περίφημο αυτό γκολ του Κρυστάλλη που συμφωνώ με σένα και συμφωνούν όλοι στην ομάδα ότι ήταν όλη η χρονιά με την Άουσα. Έδωσε το πρωτάθλημα δηλαδή αυτό με την Άουσα. Ξεκίνησε από δική του εμπνευσμένη λόμπα στον Μεντί, όπου τον έβγαλε μόνο του και ο Μεντί έκανε στραβοκλωτσιά και ευτυχώς που μάζεψε την μπάλα και τη γύρισε μέσα ο Κρυστάλλης. Έχει πολύ καλές επαφές με την μπάλα, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει καθόλου αθλητική κατάρτιση για να μπορέσει να παίξει βασικός σε μια ομάδα και δει επαγγελματική όπως θα είναι του χρόνου ο Ηρακλής. Πες μου Γιώργο. Μου έχουν ζητήσει να κάνουμε συζήτηση ποιους κρατάμε και ποιους δεν κρατάμε. Απλά θέλω απόλυτα, εγώ ως Γιώργος και φαντάζομαι... Νομίζω ότι σε σημερινή δημόσια τοποθέτησή του Σπύρος Μπαξεβάνος, ο οποίος και αυτός, να τα λέμε, ξεχύλωσε τελευταία. Να τα λέμε αυτά, λίγο και αυτός θα πρέπει να συμμαζευτεί. Εδώ δεν έχει βγει ακόμα. Ήταν λίγο ακριβοάκουστος, τώρα τον άκουσα... Εδώ δεν έχει βγει ακόμα. Κάθε μέρα συνέντευξη, όχι. Οι θεσμοί του Ηρακλή πρέπει να είναι ακριβοάκουστος. Χαρίλα, άκουμε, εδώ δεν έχει βγει ακόμα. Το ξέρω, το κάνεις εσύ από άποψη το κάνεις. Για να μην εξευτελίζεις και να μην κάνεις μαϊντανός. Γιατί θέλω μία φορά. Μία φορά θα μιλήσει ο Τάσος, μία φορά θα μιλήσει ο προπονητής, μία φορά θα μιλήσει ο παίχτης. Ναι, καλό, αλλά εσύ εμφορείσαι από συναισθήματα και ανώλευκα. Η παραγωγή κεντρικών εκπομπών σε άλλα ραδιόφωνα, τα μόνα αισθήματα που δεν έχουν είναι και ανώλευκα. Οπότε σου λένε θέλει να μιλήσει ο Μπαξεβάνος. Ω, βέβαια, βγάλε Μπαξεβάνο. Βγάλε Μπαξεβάνο. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, στην σημερινή τοποθέτησή του λοιπόν, γιατί κάθε μέρα υπάρχει και από μία και καλό θα είναι τώρα από εδώ και πέρα να συμμαζευτούμε. Σταμάτα βρε, κακέ, σταμάτα. Και τα θέματα της ΠΑΕ. Μας είπε ο προπονητής αυτό που αν θέλουμε το να κάνουμε και εμείς το γίνε μάνατζερ, νομίζω ότι και οι δυο μας συμφωνούμε ότι η πρώτη ενδεκάδα, η βασική ενδεκάδα που όλοι έχουμε στο μυαλό μας, συν 2-3 ακόμη παίκτες από τον πάγκο, θα αποτελέσουν το εφόσον ο ίδιος συνεχίσει στην ομάδα, εφόσον τον εγκρίνει η νέα ιδιοκτησιακή κατάσταση, γιατί πλέον θα μιλάμε για μεγαλομέτοχο ή για μεγαλομετόχους, θα είναι αυτοί που θα ακολουθήσουν και στην Football League.
Δηλαδή υποπτεύομαι ότι θα είναι οι 11 πρώτοι συν 2-3 ακόμη από τον πάγκο που έχουν δυνατότητες. Ναι, αλλά ο λαός ζητάει από τον Χαρίλο να πει ποιοι να μείνουν και ποιοι να φύγουν. Βοχνιάρης Ρεβιδόπουλος, Κυριακίδης, όχι σήμερα, όχι σήμερα, Γιάννητης. Όχι σήμερα, να τελειώσει και το παραλίμνη. Να τελειώσει και το παραλίμνη. Να τελειώσει και το... Και το παραλίμνη. Ο. Τι ο. Παραλίμνη ο. Το παραλίμνιο, εντάξει. Παραλίμνιο. Να τελειώσει. δεν είναι τίποτα δύσκολο, φίλε. Ξέρουμε ποιοι είναι οι 11 πρώτοι. Κολλάς και τον Κοστούλα μαζί. Βάζεις μέσα και τον Αμαρατίδη, γιατί από τα νέα παιδιά είναι αυτό που δείχνει ότι είναι περισσότερο ταλέντο. Και κρατάς ένα ερωτηματικό, μήπως λόγω των εξαιρετικών σωματικών προσόντων του θα πρέπει να κουβαλήσεις και το Μεντί μαζί σου ως εναλλακτική λύση. Και από εκεί και πέρα προφανώς θα δέσουν την ομάδα. Ωραία. Άρα κάντε λίγο υπομονή οι φανατικοί ακροατές του Χαρίλαου για να ακούσετε το γίνε μάνατζερ την επόμενη εβδομάδα. Όχι, το είπα ήδη, το είπα ήδη. Όχι, με λεπτομέρειες, με λεπτομέρειες, με λεπτομέρειες, με λεπτομέρειες. Ναι, εντάξει. Τώρα το είπαμε... Δεν σημαίνει ότι θα συμπέσουμε, αλλά σήμερα βλέπω ότι ο προπονητής τους ίδιους υπονόησε όταν μίλησε για 12, 13, 14 στο πολύ. Πού πάει το μυαλό σου. Ναι. Η βασική ενδεκάδα και ένα ανθολόγημα από τα backup, ας πούμε, που είχε. Άντε πάλι το ανθολόγημα. Ναι. Ναι. Ανθολόγημα, ανθολόγημα. Δεν μπορώ να κάνω. Ναι. Συγχωρέστε με που δεν φωνάζω. Είμαι λίγο πολύ χαμηλοτόνο, συγγνώμη. Απλά το διατηρώ λίγο όσο μπορώ. Καλά κάνεις, φίλε, καλά κάνεις, φίλε. Αφήνεις και ένα μυστήριο γύρω σου να πλανάτε. ναι. Αυτά. Για βόλεϊ περιμένουμε, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι τώρα. Είμαστε για βόλεϊ θα πω ότι είμαστε σφιχτοί όσο δεν τελειώνει η ιστορία κλείνω τρύπες. Ναι, γιατί είναι και τα 48 χιλιάρικα που λες, είναι και... Γιατί προχθές την μπάλα δόθηκαν τρία διαρκή. Προς τις ρυθμίσεις που τρέχουν. Προχθές την μπάλα στο ποδόσφαιρο με το Βόλο, ήταν με ποιον ήταν, δεν θυμάμαι, δόθηκαν τρία διαρκείες που υπήρχε στάντ. Δεν κατηγορώ κανέναν, μην παρεξηγηθώ. Απλά λέω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πιο σημαντικό κάποιος να πάρει διαρκείας από το να το πάρει τον Αύγουστο. Αυτά να τα ακούνε οι βιαστικοί, οι οποίοι πλήρως απογοητευμένοι και πικραμένοι λένε Δρακόπουλε, σιγά να μην χαρώ που έμεινες και που είσαι εδώ, τι έκανες κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Αυτά να τα ακούνε εκείνοι. Ναι, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι αυτός που βάζει λεφτά πρέπει να μην ακούει και τους άλλους. Πρέπει να αρχίζει να ακούει και τους άλλους. 100%. Μακάρι η ευχή κάνουμε να διορθώσει τα λάθη του. Είναι τέλειο, είναι τέλειο και λεφτά να βάζεις, αλλά και να ακούς όχι, και κανένα χριστιανό. Η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος Ζακόπουλος, κατά το coach Λικογιάννης, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό στο μπάσκετ, το μπάσκετ λένε ο coach Γιαννάκης, ο coach Σαρελής, πώς λέγονται αυτοί. Σαρέλης, πώς λέγεται ένας... Ναι, τώρα, τον είπες πριν. Ναι. Λοιπόν, ο coach Γιάνγκος που λες και εσύ, ο coach οικονόμου. Έτσι λοιπόν ο πρόεδρος Δακόπουλος, η αλήθεια είναι ότι ακούει κόσμο και επειδή ακούει κάποιον κόσμο συγκεκριμένο, γι' αυτό έχει οδηγηθεί σε δύο τέτοιες χρονιές. Δηλαδή τι να πω, ότι δεν άκουσε τον Αλεξανδρή. Μα δεν είδες τι σου λέει για το Χίλαρη. Αυτός ήθελε το Χίλαρη, τον παρακαλούσε, κάνε μου το χαντήρι και ο Αλεξανδρής έλεγε όχι. Μα τον άκουσε. Το θέμα είναι ποιους θα επιλέξει να βάλει μπροστά για να τους ακούει. Στο εξηγώ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, δεν ακούει όλους τους υπολείπους. Μία διαφωνία έχω μικρή. Μπράβο, αυτό είναι. Τους ακούει. Το θέμα είναι... Να το πω πιο σωστά για να συμφωνήσουμε 100%. Ακούει τους λίγους και όχι τους πολλούς. Ακριβώς. Ακούει τους 1-2 και όχι τους 10-20. Γιατί οι 10-20 έλεγαν πάρε έναν κοντό Αμερικανό να παστελώνει και μην παίρνεις ξένο δίμετρο. Οι 10-20 του έλεγαν άλλαξε νωρίς τον προπονητή. Οι 10-20 του έλεγαν πρόεδρε ας το ποδόσφαιρο. Οι 10-20 του έλεγαν και όχι ο 1-2. Είναι περισσότεροι 10-20 από τον 1-2, έτσι. Εγώ παραμένω σταθερός, φίλε, στην εξαιρετική άποψη που εξέφρασε ο πολύ γνωστός Ηρακλειδεύς και επιστήμον εξαιρετικός μπασκετικότατος φίλος μας με τον κωδικό κουδούνι πόρτας Πόρτα. Που λέμε, που συνεννόμαστε μεταξύ μας, ότι την Α2 την κερδίζουν οι κοντοί. Αποδεικνύεται κάθε χρόνο. Ναι, αλλά τότε εμείς οι δύο ήμασταν κακοί που λέγαμε για τους κοντούς.
κάθε χρόνο, αν προσέξεις, ο Σκορδίλης ήταν μια υπεραξία στην ομάδα του Περιστερίου, αλλά ακόμη και αυτός ο Σκορδίλης ήταν δευτεροκλασσάτος μπροστά σε αυτά. Καλά, ας μην είχαν τον Κίκη Κλάρκ. Ο Κίκη Κλάρκ και εκείνος ο αντιπαθητικός ο Πολυτάρχου και οι υπόλοιποι περιφερειακοί του Περιστερίου. Μακάρι να είχαμε κι εμείς έναν τέτοιο αντιπαθητικό που θα τα παστελώνει τα τρίποντα. Ναι. Πρέπει να κλείσουμε. Και η Πάτρα, αν θέλεις να φτάσουμε και σε αυτό το επίπεδο που είναι χαμηλό το επίπεδο, απλώς ο Ηρακλής ήταν αδύναμος, έτσι όπως στελεχώθηκε και χωρίς λύσεις. Ακόμη και η Πάτρα δεν στηρίχθηκε στο εξαιρετικό ταλέντο του Γόντικα κάτω από το καλάθι ή στην εμπειρία του Τσιάρα. Στην τριάδα Ματαλών, Μαστρογιανόπουλου και Άκερ στηρίχθηκε. Εσύ δεν είχες τέτοιους παίκτες. Στην πολύ νεανική τριάδα. Εσύ δεν είχες τέτοιους παίκτες. Όχι, να σου πω, για μπάσκετ μπορούμε να μην ξαναμιλήσουμε την επόμενη φορά. Όχι, σήμερα ήμουν χαρούμενος γιατί αυτό το φοβόμουν, ότι κάποια στιγμή θα πει κάτσε, θα πετάω τα χρήματά μου σε πηγάδι χωρίς πάτο. Αλλά ο άνθρωπος, αυτό είναι το καλό, ότι όπως δεν καταλαβαίνει αυτά που του λένε όλοι, ότι μην κάνεις ανθουσιώδεις δηλώσεις, υπεραισιόδοξες, μη, έτσι δεν καταλαβαίνει και σε αυτό. Αυτό το καλό το έχει. Γιατί ένας άλλος άνθρωπος που θα λειτουργούσε και στα άλλα πιο εντός εισαγωγικών φυσιολογικά, ίσως αυτή τη στιγμή να ήταν σπίτι του και να μην ήταν στο Ιβανό. Σωστά. Αλλά θέλουμε και τον άκουε. Να δούμε στην πράξη ότι διορθώνονται τα λάθη. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά, Βίλε μου, σε ευχαριστώ που με πήρες τηλέφωνο. Περαστικά σου εύχομαι χρόνια πολλά και πάλι σε ευχαριστώ. Εντάξει, τώρα, όσους και όσες σε εορτάζουσι. Μέσα στη βδομάδα είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε. Ναι. Θα δούμε. Μετά την αυριανή μέρα, οι υπόλοιπες τρεις μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, αν είμαστε καλά, είναι απολύτως διαθέσιμες για την χαριτόβρητο εκπομπή σου για το θαλερό κοινό σου. Δεν κατάλαβα τίποτα από τα δύο, δεν πειράζει, φύγε, να φύγω κι εγώ. Να είσαι καλά, φίλε, σε σένα περαστικά και εγώ καλό βράδυ να έχω. Φτάνει με τα περαστικά, δεν είμαι άρρωστος. Μια χαρά είναι. Φιλιά. Κλείνουμε με τον χορηγό μας τον Καρφόπουλο. Χρώματα Βερνίκια. Σε τιμές χοντρικής λιανικής, αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών. Καραολή Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 στο νέο κατάστημα με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-306-307. Γιάννης Γιαννούλης, Σταύρος Κόλκας ακολουθούν στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν για ακόμα μια φορά.